Νομίζω ότι βιαστήκαμε. Το αποσύρουν από την ημερήσια διάταξη. Εσείς τι θα κάνετε μετά από αυτό? Είχαμε τηλεφωνική ενημέρωση, μας ενημέρωσε ο κύριος Λότσης σήμερα. Και συνέρχεται εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΣΥΚΙ μαζί με την κλαδική της ΠΑΣΥΔΙ, των ιατρών, για να μελετήσουμε τις εξελίξεις. Και προς τα πού προσανατολίζεστε? Δεν μπορώ να προδιαθέσω. Εσείς προσωπικά πώς θα τοποθετηθείτε? Δεν θα το ανακοινώσω τώρα. Θα βάλω τη θέση μου στο δεύτερο. Μιλάμε για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, κύριε Γκούμα, για ανθρώπους που πονάνε. Συμφωνώ απόρριτα. Για ανθρώπους που περίμεναν τόσους μήνες να κάνουν επέμβαση και έρχεστε ξαφνικά με αυτή την απεργία και δεν μας λέτε ούτε εσείς ο πρόεδρος, δεν τολμάτε να το πείτε στους πολίτες. Τι θα κάνετε? Γιατί δεν τολμώ εγώ ο πρόεδρος να το πω? Νομίζω δεν είναι καθαρά προσωπικό το θέμα. Εσείς πώς θα πάτε εκεί, με τι πρόταση? Θεωρείτε ότι ευθύνη είναι απόλυτα των ιατρών? Όχι, όχι, μα μπορεί κάποιοι και μπορεί το 90% να στηρίζει το αίτημά σας, αλλά αν διαφωνεί με τον τρόπο που το διεκδικείτε. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να τηρηθούν. Εγώ δεν μπορώ να βγω από τον αέρα από την άποψή μου τώρα. Ως πρόεδρος θα την καταθέσω στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως θα την καταθέσει ο κάθε θεάτρος. Φοβάστε τους συναδέλφους σας? Εγώ γιατί να τους φοβάμαι τους συναδέλφους μου? Εγώ αν είχα άποψη θα την έλεγα. Αυτή είναι η άποψή μου, θα την εισηγηθώ και στους συναδέλφους. Αν θα περάσει με πλειοψηφία, καλώς. Θα την πω την άποψή μου εκεί που πρέπει. Άρα θεωρείτε ότι σήμερα η ταλαιπωρία έγινε, θα περάσει, θα περιμένουν οι πολίτες μέχρι τις 2.30 και θα δούμε στην πορεία τι θα κάνουμε? Δηλαδή εσείς θέλετε να αποσυρθεί εντελώς, να αποσυρθεί εντελώς όλο αυτό το νομοσχέδιο? Είναι στο χέρι αυτό που το καταθέσαν να θα το αποσύρουν ή όχι. Δηλαδή όσο το αφαιρούν από την ημερήσια διάταξη, αυτό δεν σας ικανοποιεί? Θέλετε οριστική απόσυρση του? Θεωρείτε ότι είναι λύση? Δηλαδή 4 φορές πρέπει να αντιδρούμε δυναμικά κάθε φορά? Εσείς να μας πείτε. Εμείς είμαστε κατανοητών. Εμείς απαιτήσαμε να αποσυρθεί. Αλλά μετατίθεται η ευθύνη αποκλειστικά στους γιατρούς. Αυτοί που το δημιούργησαν το πρόβλημα μετατίθουν την ευθύνη στους γιατρούς. Πώς είναι αυτό, πώς γίνεται αυτό? Άρα, δηλαδή, να το πούμε έτσι, εσείς θεωρείτε ότι τώρα τα κρατικά νοσηλευτήρια δουλεύουν για ποιο, γιατί δουλεύουν, πώς δουλεύουν, ποια είναι η κινητήρια δύναμη? Είναι οι γιατροί και η υπόλοιπη λειτουργία υγείας. Αυτό είναι παραδοχή από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, από την πολιτεία. Αλίμονο δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να βρείτε τρόπους. Ακούστε, κύριε Κούμα, πρέπει να βρείτε τρόπους να πιέζετε και να πατάτε το πόδι του εργοδότη σας και όχι το πόδι των ασθενών. Το πόδι των ασθενών εμείς δεν το πατάμε καθόλου. Το πατάτε τώρα με την ταλαιπωρία όλοι αυτοί που υπόκεινται. Δεν το πατάτε. Γιατί τους ταλαιπωρούμε εμείς και όχι αυτοί που κάναν την πρόταση δηλαδή? Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν συνθήκες εμείς να δουλέψουμε, φταίνε οι γιατροί? Όχι, όχι. Έκανα μία πρόταση, ο ΔΥΣΥ και το ΔΥΚΟ, να πιέσετε το ΔΥΚΟ και τον ΔΥΣΥ, όχι τους ασθενείς. Ήδη 3 φορές αποταθήκαμε στην κοινοβουλευτική επιχείρηση. Ωραία, τι φταίνε οι ασθενείς δηλαδή? Επειδή δεν σας απαντάει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΥΣΥ και του ΔΥΚΟ, φταίνε οι ασθενείς, κύριε Κούμα? Επειδή δηλαδή το άλλο θύμα τους είναι οι ασθενείς. Δηλαδή, όχι, έχουμε να κάνουμε μια ασθενή, εμείς δεν μπορούμε κύριε Κούμα, να αντιδράσουμε. Με, κύριε Κούμα, όλη η ταλαιπωρία είναι των ασθενών. Ούτε ο ΔΥΣΥ, πιστέψτε με, ίδρωσε τα αυτή του σήμερα, ούτε κανένα άλλο. Οι μόνοι που ταλαιπωρήθηκαν ήταν οι ασθενείς. Κάθε μέρα, κύριε Νικήτα, είμαστε εμείς οι γιατροί. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε να πειράζει μα τον ασθενή και κανένα άλλο. Κύριε Κούμα, και εγώ στηρίζω, και εγώ στηρίζω το έτοιμά σα να μην αφιπηρετείτε στο 68ο. Και εγώ το στηρίζω. Δεν είναι μόνο το θέμα του 68ου, αλλά την μην καταπατάτε τα δικαιώματα όλων των υπολείπων. Δεν τα καταπατάτε. Είναι κρίμα δηλαδή, και άδικο. Δεν έχουμε δικαιώματα. Έχετε δικαιώματα, αλλά να πιέσετε αυτού που σα πιέζουν, αυτού που θέλουν να εφαρμόσουν πράγματα που εσεί δεν θέλετε. Τους πιέζουμε. Πώ του πιέζετε με το να ταλαιπωρείτε του πολίτε? Με το να ταλαιπωρείτε τους πολίτες, κύριε Γκούμα. Εντάξει, ερωτώ, πέστε με έναν άλλον τρόπο που μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε. Δηλαδή, επειδή είμαστε γιατροί, τι? Πρέπει να μας επιτάξουν, δηλαδή, να δουλεύουμε για να εξυπηρετούμε μόνο? Όχι. Τι σημαίνει? Διεκδικείτε, έχετε απόλυτο δικαίωμα να διεκδικείτε, χωρίς να καταπατάτε τα δικαιώματα των άλλων. Δεν καταπατούμε κανένας τα δικαιώματα και τα δικαιώματα του καθενός σταματούν εκεί που ξεκινούν τα δικαιώματα των άλλων. Κύριε Γκούμα, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Πέστε μου τώρα τι. Αύριο θα λειτουργήσουν τελικά ή δεν ξέρουμε, θα μας το πείτε στην πορεία. Θα αναμένουμε την εξέλιξη της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι χει τα δεδομένα ενώπιόν σας, το αποσύρουν από την ημερήσια διάταξη. Θα τα δούμε, θα τα μελετήσουμε και θα αποφασίσουμε. Ωραία, οι πολίτες αύριο που έχουν ραντεβού επεμβάσεις θα πάνε να τις κάνουν κανονικά? Είναι θέμα κάποιων ωρών.
σε λίγες ώρες θα έχουμε την απόφαση και θα την ανακοινώσουμε. Ωραία, επίσης είναι και το άλλο το μέτρο που είναι στον αέρα, αν θα είναι 20-30 οι ασθενείς που θα εξετάζεται. Είναι πολλά έτσι μαζεμένα τα ζητήματα και αυτό κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Ναι. Τι θα κάνει. Αυτό το μέτρο θα αρχίσει να η θεωρητικά από σήμερα ισχύει. Ναι, σήμερα δεν εξετάζεται κανέναν, άρα αυτό δεν ισχύει. Ναι, ναι. Αν θα επιστρέψετε από αύριο, αύριο η οδηγία αυτή, ναι, η οδηγία αυτή ισχύει. Ωραία, περιμένουμε δηλαδή μετά από πόση ώρα θα αποφασίσετε εκεί η διεύθυνση. Θεωρούμε ότι εντάξει, σε 2 ώρες περίπου θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία, σε 2 ώρες θα μας πείτε τι ακριβώς αποφασίσατε, ναι, για, να ξέρουν, τα μέσα για να ξέρουν οι πολίτες τι να κάνουν, αν θα πάνε. Είναι κατανοητό να αντιλαμβανόμαστε αν δεν ότι θα μέσω πάνε, εσάς θα γίνει ενημέρωση των πολιτών, αλίμον. Που λες, να δούμε τι θα γίνει και πραγματικά ο πολίτης ας κάνει λίγη υπομονή και μέσα από όλο αυτό αυξάνονται οι λίστες, κύριε Κούμα, και μεγαλώνει το πρόβλημα και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα, αυξάνονται οι λίστες, αλλά πώς θα επιλυθεί. Ο κάθε γιατρός 2 χέρια έχει. Ένα λεπτό, μείνετε. Ένα λεπτό, κύριε Κούμα. Πώς θα το κάνουμε εμείς διαφορετικά. Κύριε Κούμα, αφού είμαστε ορισμένος αριθμός. Κύριε Κούμα, ακούστε με. Ο κύριος Σταύρου ήταν πρώην πρόεδρος της ΠΑΣ εκεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταύρου. Καλό μεσημέρι. Εσείς